Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Γύρισε την μπάλα, έγινε το λάθος. Ευκαιρία για την ένωση. Το πλασέ δεν ήταν καλό. Θα δώσει στον Μάρκοβιτς. Πολύ ωραία θα του γυρίσει. Αμέσως ο Πέδρο απέναντι. Ευκαιρία μεγάλη ο Πίτας. Από πολύ κοντά δείτε το σημείο. Λίγο έξω από την μικρή περιοχή. Ύστερα από μια πολύ ωραία και γρήγορη αλλαγή της μπάλας. Πρώτη πάσα βλέπετε. Πάρα φτάνει στον Λουσέρο με το δεξί πλασέ από μακριά. Κανένα πρόβλημα για τον Δημητρίου. Στην δεύτερη τελική προσπάθεια των γηπεδούχων. Έγινε φάουλ. Πάνω. Στον Μάρκοβιτς. Γιαννιώτας που κινείται στην αριστερή πλευρά στέλνοντας την σέντρα στην περιοχή για τον Πίτα. Έτοιμος για να σκοράρει. Δεν θα τα καταφέρει ούτε σε αυτή τη φάση. Και πάλι δράστης ξεκάθαρης ευκαιρίας για τον Απόλλωνα ο Γιάννης Πίτας. Της δεύτερης στον αγώνα. 10 ακριβώς λεπτά μετά την πρώτη. Έτοιμος να εκτελέσει το τρίτο κόρνερ του Απόλλωνα στον αγώνα. Στέλνοντας την μπάλα στο ύψος του πέναλτι. Έγινε το σουτ κόντρα η μπάλα και κατέληξε έξω. Δείτε τον εδώ, έξω από την περιοχή κάνει το σουτ κοντρά, η μπάλα καταλήγει έξω. Τον Φελίπε να δίνει στον Μπελόνε. Μπαλοτέλη, έχασε την ισορροπία του και συνάμα την ευκαιρία να απειλήσει. Και τώρα να δώσει πάσα στον Μπένσοπ, έδωσε προς τα πίσω για τον Ματέι, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος. Δεν έδωσε κάτι ο διαιτητής, υπάρχουν διαμαρτυρίες από πλευράς Απόλλωνα. Και ο Ματέι μπήκε στην περιοχή. Ο Πίτας θα πλασάρει τον Πέτρου, ο οποίος θα αποκρούσει σε κόρνερ. Τρίτη φάση στην οποία είναι πρωταγωνιστής ο Γιάννης ο Πίτας. Πέρασε από τον Ρομπέρ στην μπάλα. Για να δούμε τον Πίτα, ούτε σε αυτή την φάση. Το σούτ από κοντά. Ενώ στέλνει τη σέντρα ο Πέδρο, θα σου δώσω το λόγο σε λίγο. Έχασε ο Πέτρου ευκαιρία. Ο Γιαννιώτας 1-0. Ο Απόλλων εξαργυρώνει την επιθετικότητά του και ο Γιάννης Γιαννιώτας πανηγυρίζει τον γκολ στο 21 το λεπτό. Πάνω που λέγαμε ότι έφτανε με ευκολία στην αντίπαλη περιοχή, δημιουργούσε αλλά δεν μπορούσε να σκοράρει. Ήρθε ο Γιαννιώτας να σημειώσει τον γκολ και να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Γιαννιώτας σιρτά θα πάει σέντρα από κοντά το πλασένα το 2-0. Ο Πίτας σκοράρει. Στην τέταρτη προσπάθειά του καταφέρνει να σημειώσει το δεύτερο γκολ του Απόλλωνα. Μέσα σε λίγα λεπτά, 3 για την ακρίβεια, στο 33ο μπαίνει τον γκολ. Ο Πίτα σημειώνει το 0-2 και πάλι μέσα από μια οργανωμένη επιθετική προσπάθεια του Απόλλωνα. Πάσα για τον Μαρκόσκι, βγαίνει από την εστία του ο Δημητρίου και δίνει τέλος σε αυτή την επιθετική προσπάθεια της Ένωσης. Ο Απόλλων επιμένει, γίνεται το σούτ και η μπάλα φεύγει έξω από τον Πίτα. Πολύ καλή στιγμή, είναι πρωταγωνιστής στις περισσότερες φάσεις που δημιουργεί ο Απόλλων. Έχει σημειώσει έναν γκολ. Εδώ γίνεται φάουλ από τον νέο εισελθόντα Ουντόζη, ο οποίος θα δει και την κίτρινη κάρτα. Ο Πίτας κλείνει και από μακριά κάνει το σούτ. Ασταθής η απόκρουση κεφαλιά, δεν θα μπει τον γκολ. Μεγάλη ευκαιρία. Να δούμε το σούτ από τον Γιαννιώτα. Και τον Πίτα να έρχεται από κοντά να κάνει την κεφαλιά. Πρέπει να είναι η έκτη του τελική στον αγώνα. Καλά κλεισμένος και έτσι γύρισε την μπάλα προς τα πίσω για τον Γιαννιώτα. Ματέι έκανε το σουτ. Δεν ευνηδιάστηκε ο Πέτρου. Απέκρουσε σε κόρνερ. Πρώτη τελική του Απόλλωνα στο δεύτερο ημίχρονο. Ουντόζη πήγε να βρει τον Μπαλοτέλη. Κόντραρε η μπάλα στην προσπάθεια για απομάκρυνση από τον Γιούστε για να καταλήξει στο Δημητρίου. Σε άμυνα χώρου οι παίκτες του Απόλλωνα, η εκτέλεση τώρα του φάουλ με δύναμη, κανένα πρόβλημα για τον Δημητρίου, ο οποίος ήταν στη σωστή θέση και άρπαξε την μπάλα. Εδώ ξανά. Γιαννιώτας, έχει γίνει φάουλ από τον Ιρέπ. Ετοιμάζει και τον Ντιγκινή. Πέδρο, πολύ ωραία στον Ματέι, το γύρισμα για τον Πίτσα. Άλλαξαν πολύ γρήγορα την μπάλα οι παίκτες του Απόλλωνα. Βγήκε η άμυνα ωστόσο κόρνερ. Δεύτερη καλή φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ντικινή γύρισε πολύ πίσω για να πάρει μπάλα. Απέφυγε ωραία τον Φελίπε. Μπάλα κόντραρε, κατέληξε στον Πέτρου. Στέλνοντας τη σέντρα στην περιοχή κεφαλιά προς τα πίσω από τον Σακέτη. Ο Ουντόζη έχει ευκαιρία. Έπεσε ο Δημητρίου. Να το γκολ. 2-1 μειώνει η Ένωση στο 61 το λεπτό και δίνει
νέα προοπτική στην προσπάθειά της για να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι. Ο Ντένινγκ τη σέντρα από τον Ιρέπ, κεφαλιά από τον Σακέ, την μπάλα πήγε στον Ουντόζη, κόντραρε, έχασε την ισορροπία του ο Δημητρίου, ουσιαστικά δεν μπόρεσε να διεκδικήσει την μπάλα και ήρθε από κοντά ο Ντένινγκ με το αριστερό να στείλει την μπάλα στο βάθος της εστίας και να σημειώσει το 2-1. Αντιλαμβάνεστε, το παιχνίδι αλλάζει άρδιν. Μακρυνθήκε μπάλα από τον Λουσέρο, ήρθε να την κερδίσει ο Ντένινγκ, κλεισμένος από δύο παίκτες του Απόλλωνα. Στη συνέχεια έγινε το φάουλ και βγαίνει και η κίτρινη κάρτα για τον Γιώργο Βασιλείου. Ωραίο σταμάτημα και γύρισμα της μπάλας από τον Μπαλοτέλη. Πάει να εκδηλώσει μόνο στην επίθεση. Γίνεται το φάουλ και από τον Ρόμπερς κίτρινη κάρτα δίνει ο Αναστάση. Υπάρχουν διαμαρτυρίες. Με τον Τικινή. Τον Γιαννιώτα να γυρίζει γκολ από τον Πίτα, καθαρίζει για τον Απόλλωνα στο 85ο λεπτό. Αυτός είναι το πρόσωπο του αγώνα. Σε μια υποδειγματική αντεπίθεση λειτουργήσε πάρα πολύ καλά η ομάδα του Πετράκη. Εδώ το γύρισμα, δεν υπάρχει offside, είναι πίσω από την μπάλα ο Πίτας και τη στέλνει στα δίκτυα η ασίστα από τον Γιαννιώτα. 3-1 λοιπόν ο Απόλλων. Ο Πίτας φεύγει από κανονική θέση, έχει μεγάλη ευκαιρία τώρα ο Απόλλων, γιατί ο Πίτας είναι μόνος και μπαίνει στην περιοχή και πλασάρει, αποκρούει ο Πέτρο, έχει ευκαιρία απέναντι, να τον γκολ από τον Πέδρο, είχε σκοράρει και πέρσι εναντίον της Ένωσης εδώ στο Παραλίμνη, 4-1 ο Απόλλων. Πίτας εδώ θα μπει στην περιοχή, θα πλασάρει τον εξελθόντα Πέτρου, αποκρούει αλλά σε κενό τέρμα ο Πέδρο με δυνατό πλασέ στέλνει την μπάλα στο βάθος της εστίας. Και δίνει διαστάσεις στην προδιαγραφόμενη νίκη του Απόλλωνα, σημειώνοντας το 1-4. Φιλιώτης. Πολύ ωραία η πάσα. Να το και το 5-1. Με το τέλος του αγώνα σκοράρει ο Νικολά Τικινή. Εδώ να το ξαναδούμε τον γκολ. Ο Τικινή στην ίδια ευθεία με την μπάλα. Πλασάρει, χτυπά στο δοκάρι και μπαίνει μέσα. Χρήζεται και αυτός σκόρερ. 1-5 λοιπόν στο τελευταίο λεπτό. Ο Απόλλων φεύγει με πανηγυρικό τρόπο εδώ από το Παραλίμνη. Φτάνει στους 26 βαθμούς. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. Missions και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 100 ευρώ στην καλύτερη στοιχηματική εταιρεία από κινητό διεθνώς. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.